Έχουμε όμως η ροή κρουσμάτων και στο Άγιο Όρος. Η Αναστασία Αργυριάδου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αναστασία. Νίκη, είναι ανησυχητική αυτή η διασπορά. Εκτός από τα 20 επιβεβαιωμένα κρούσματα που ανακοίνωσε η ΟΔΗ, η Χνηλάτιση έδειξε άλλα 11, ανεβάζοντας τον αριθμό τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα στα 31 θετικά κρούσματα. Τέσσερις μοναχοί μεταφέρθηκαν νωρίτερα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου εδώ στη Θεσσαλονίκη που εφημερεύει. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς τους, είναι ελεγχόμενη η κατάσταση της υγείας τους. Τα κρούσματα εντοπίστηκαν όχι σε μοναστήρια, αλλά σε σκήτες της Αγίας Άνης, αλλά και στη νέα σκήτη της Μονής του Αγίου Παύλου. Πώς ξεκίνησε η διασπορά? Ενδεχομένως από κάποιο μοναχό ή εργάτη που βγήκε εκτός ορίων Αγίου Όρους. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των προσκυνηματικών επισκέψεων στο Άγιο Όρος μέχρι λοιπόν και τις 15 Απριλίου. Τραγίζει λοιπόν και το Όρος. Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Αργυριάδου.